Ένας ουρανός με αστέρια είναι η αγάπη δική μας που δεν έχει στη ζωή μας ούτε τέλος ούτε αρχή. Ένας ουρανός πάντα φωτεινός, ένας ουρανός με αστέρια. Μπράβο. Φυλαγμένα στην ψυχή που έχει χίλια κολλογένεια. Φυλαγμένα στην ψυχή. Εντάξει, τελείωσε, τελείωσε. Χάσετε. Επικέλενα γι' αυτό. Ναι. Ντουέτο με τη Θεοδωρή. Χέρια φυλαγμένα στη ψυχή. Καλώς ήρθες, απαρτία, όπως βλέπεις, απαρτία. Καλώς σας βρήκα. Οι τέσσερις εδώ είμαστε. Πώς σε λένε, από πού μας έρχεσαι, ποια είναι η σχολή που αγαπάς. Εκτανήσιος είναι ο άνθρωπος. Εκτανησιακή σχολή βγάζει. Όχι, όχι, Αθηναίος, Αθηναίος. Αλλά εντάξει, έχεις όμως τον Μπελκάντο και τη μελωδία και την όλη αυτή. Πολύ. Σαν Ιταλός, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Είναι και το τραγούδι, πολύ ωραία επιλογή, μπράβο. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι. Βοιατζής δεν είναι το. Ναι, ναι. Εξαιρετικό τραγούδι. Από ό,τι ξέρω πρέπει να το είχατε τραγουδήσει κι εσείς. Το έχω πει, το είχα πει με τη Νατάσα Θεοδωρίδου όταν δουλεύαμε μαζί. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μπράβο σου. Το όνομά σου δεν μας είπες. Είμαι ο Νίκος ο Γαβρίλ. Νίκο, είσαι και λυρικός τραγουδιστής. Πώς είπατε? Είσαι και λυρικός τραγουδιστής. Έχεις κάνει κλασικό τραγούδι? Έχω κάνει πολύ λίγο, 1,5 χρόνο βασικά. Αλλά κάτι έχει πάρει από αυτή τη σχολή. Κάτι έχω πάρει, κάτι έχω πάρει. Κάτι έχεις πάρει. Μ' άρεσε πολύ αυτός ο συνδυασμός. Δεν έχω στην ομάδα μου μια ανάλογη φωνή και πραγματικά θέλω πάρα πολύ να έρθεις με εμένα. Ευχαριστώ. Τι ατομάρα είσαι εσύ? Δουλεύεις κάπου? Πουθενά, ημέρα στη τέχνης τελείως. Δεν έχω δουλέψει ακόμη πουθενά. Ναι. Εσύ θα μπορούσα να δημιουργήσει ένα καινούριο κύμα από μόνο σου. Να επαναφέρεις μάλλον ένα. Ευχαριστώ. Έχεις ένα πάρα πολύ ρομαντικό στοιχείο, το οποίο μας λείπει πάρα πολύ σήμερα και ειδικά και στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό το ρομαντικό το έχουμε συνήθως από το πιο παλιό καιρό και συνήθως όλα τα τραγούδια έχουν σκληρύνει γενικότερα, θεωρώ, με τη μουσική βιομηχανία κτλ. Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι είσαι κάτι που λείπει τη συγκεκριμένη στιγμή από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ να έρθει στην ομάδα μου. Παιδιά, δεν φτάνει που γύρισαν. Ακούω και υπέροχα πράγματα. Ναι. Εγώ θα ορκιζόμουν ότι είσαι επτανήσιος, έτσι που σ' άκουσα. Όχι, όχι. Νέος. Και ότι κάνεις καντάδες και... Πώς χρόνων είσαι? 34. Και στη ζωή με τι ασχολείσαι? Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι. Και πώς ξέρεις ότι ξέρεις να τραγουδάς? Έχεις κάνει σπουδές, είπες, έκανες... 1,5 χρόνο, ουσιαστικά. Βασικά από μικρός. Όπου και να πήγαινα τραγούδαγα μόνος μου μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή έκανα τέτοια πράγματα. Και όλη η παρέα μου μου έλεγε γιατί δεν τραγουδά, γιατί δεν τραγουδά. Ήρθε η στιγμή, πήρα την απόφαση και ήρθα. Ναι, αλλά τη στηρίζει τρομερά καλά τη φωνή του. Ναι, Έλληνα, ναι, ναι. Εσύ ξέρεις από αυτά καλύτερα από μένα. Όχι, ήσουν πάρα πολύ καλός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ένα-δύο σημείο, okay, κάτι μικρό πράγματα, αλλά... Λόγω άγχους. Δικαιολογούμε τις τώρα. Λίγο άγχος. Όχι, θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι που το σκέφτεται, γιατί όλο το σύνολο ήταν τόσο ωραίο. Ήταν τόσο γλυκό όλο αυτό το πράγμα που δηλαδή χάιδευε τα αυτιά μας πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, θέλω πολύ να δουλέψουμε μαζί. Να έρθεις στην ομάδα μου, σε παρακαλώ, ιδιαιτέρως, γιατί έχω και ρεπερτόριο με τέτοια τραγούδια με μελωδικές γραμμές που στεριάζουν και είμαι σίγουρος και θα λάμψεις. Καλή πρόταση, όχι.
Κοίτα, πολύ η αλήθεια είναι ότι πραγματικά το έχει ο Κωστής αυτό. Πρέπει να σε θαυμάσω για αυτό το πράγμα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει στη δική μου ομάδα. Θα κοιτώ κάποια αλλαγή στο παιχνίδι. Θα πάρω το μέρος μου. Θα πάρω το μέρος μου. Εντάξει. Είναι αλήθεια ότι αυτό το είδος ο Κωστής το έχει καλύτερα από όλους μας. Ναι. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν σημαίνει κάτι. Μήπως ετοιμάζεται, είναι κάποια παγίδα. Κρίνει κάποια παγίδα. Έχει αγωθεί, νομίζω ότι του στείλουμε παγίδα. Όχι, παιδιά, ξέρετε πόσο σας αγαπώ και είμαι σίγουρος ότι το λέτε με αγάπη. Σίγουρα αυτό. Είναι ότι είσαι στο voice. Άσχετα με το ποιον coach θα επιλέξεις. Εγώ συγγνώμη, Κωστή, τη συγκεκριμένη στιγμή μέχρι να επιλέξει και είναι αναμένα, θα πάρει τα φωτάκια. Δεν σ' αγαπάω. Με το που θα σβήσω, θα σ' αγαπάω πάλι. Συγκεκριμένη στιγμή όμως δεν σ' αγαπάω. Αγαπάς, αλλά αγαπάς πιο πολύ τον τραγουδιστή μας μπροστά. Σαφώς και τον αγαπάω αυτόν. Είσαι ο κοινός μας πόθος, Νίκο, όπως βλέπεις. Διότι Νίκο Γαβρίλη. Δεν είχαμε πολλές φορές. Και έλα στην ομάδα μου. Καλά τα γίνατε σου. Πρέπει να απαντήσω έτσι. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση, αλήθεια είναι. Έχω καταλήξει. Πάμε τον κύριο Μαραβέγια. Ναι! Τώρα σ' αγαπάω πάλι. Κοίταξε, ήταν πολύ fair play αυτό που κάνατε, οπότε... Καλώς ήρθες.